Πάμε σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε μία παρένθεση με το σκηνικό του καιρού που επικρατεί στο επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Μας τα έχει χαλάσει κατά κάποιο τρόπο. Περισσότερα θα μας πει ο μετεωρολόγος, ο κύριος Μανώλης Λέκας. Κύριε Λέκα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ποδαρικό και από εσάς την εκπομπή μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Εύχομαι με υγεία, χαρά σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας και σε όλη την Κρήτη μας. Βέβαια. Να είμαστε όλοι καλά. Βέβαια. Ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει μπορεί να ακούστηκαν πολλά και για αυτή την κακοκαιρία η οποία είμαστε στο νότιο άκρο της και ήταν αναμενόμενο ότι πολύ λίγα θα ήταν τα φαινόμενα τα οποία θα βλέπαμε εδώ στο νησί μας, πέραν των νοτιάδων που λίγο ενισχύθηκαν κυρίως για βόρειες περιοχές, κάτι που συνηθίζεται, αλλά και πάλι η όποια ένταση νομίζω ότι είναι σύνηθες να παρατηρείται σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα του Ρεθύμνου και το Ηράκλειο είχε πολύ ενισχυμένους και ιδιαίτερα βέβαια και τα βόρεια του νομού Λασιθίου. Παρ' όλα αυτά, από αυτές τις ώρες σιγά σιγά θα τους δούμε να έχουν μία κάμψη αυτοί οι νοτιάδες και ήδη από τα δυτικά, δηλαδή εδώ από τα δυτικά του νησιού, μπαίνουν οι δυτικοί οι οποίοι θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Είμαστε δε όσον αφορά την καιρική κατάσταση εδώ στην περιφέρεια τη δική μας της Κρήτης, είμαστε στην τελική φάση όπου φαίνεται να υπάρχει μία μικροαστάθεια από τα δυτικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας βέβαια να πω ότι σημειώθηκαν κάποιες πολύ ασθενείς τοπικού χαρακτήρα βροχές, ακόμα και σε περιοχές του Ηρακλείου και σε περιοχές των άλλων νομών, πολύ περιορισμένα όμως τα φαινόμενα και βέβαια δεν είχαν και καθόλου ένταση. Τώρα στην ολοκλήρωση αυτού του κύκλου φαίνεται ότι περνάει η τελευταία διαταραχή. Έχει κάποιες συνθήκες αστάθειας, παρόλα αυτά ό,τι βγάλει στις επόμενες ώρες θα είναι σε ήπιο χαρακτήρα, καθαρά τοπικό και θα έλεγα δεν είναι και κάτι που αξίζει έτσι ιδιαίτερης ας το πούμε μνήας. Ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος, οι νοτιάδες όπως είπαμε θα εξασθενήσουν και σειρά θα πάρουν οι δυτικοί που θα τους δούμε λίγο πιο ενισχυμένους κυρίως αύριο Τρίτη. Από αύριο λοιπόν επανερχόμαστε σε ένα ήπιο και πάλι καλό σκηνικό του καιρού, θα υπάρχουν νεφώσεις, κατά τόπους μάλιστα θα είναι αυξημένες, θα υπάρχει όμως και ηλιοφάνεια η οποία θα κερδίζει έδαφος όσο θα προχωράμε προς την εβδομάδα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι και το Ηράκλειο. Φαίνεται ότι θα παρουσιάσουν κάποια ενίσχυση με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 4 με 5 τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Το βράδυ όμως της Τρίτης πολύ γρήγορα θα τους δούμε και αυτούς να εξασθενούν. Η θερμοκρασία το βράδυ θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Τη βλέπουμε να σημειώνει τιμές κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου για ορεινές περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου και στα Νόγια και σε άλλες περιοχές είναι αρκετά χαμηλή. Σε παράκτιες όμως περιοχές και σε αστικά κέντρα είναι γύρω στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Και οι μέγιστες ελαφρά από αύριο θα πέσουν λίγο χαμηλότερα, γιατί και σήμερα τις είδαμε πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα κοιμανθούν κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Καλός θα είναι ο καιρός και την Τετάρτη, μέρα των Θεοφανίων, και θα είναι μια λαμπρή μέρα, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Μακάρι να τη γιορτάζαμε όπως και τις άλλες χρονιές. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια μέρα τόσο όμορφη, δελεαστική για να ο κόσμος έτσι να τη ευχαριστηθεί. Το ίδιο θα είναι και η Πέμπτη και η Παρασκευή. Τώρα, αυτό που θα δούμε το τέλος της εβδομάδας την Παρασκευή, που κάνει λίγο εντύπωση για να σας πω την αλήθεια, είναι ότι μας πλησιάζει μια θερμή εισβολή από τα νότια, κάτι το οποίο θα επαναφέρει τους νοτιάδες λίγο πιο ενισχυμένους το Σάββατο και περισσότερο την Κυριακή, σε εντάσεις όμως όπως τους βιώσαμε και τώρα, αλλά εκείνο που θα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση θα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία για το Σάββατο θα πλησιάσει προς τους 25, ενώ για την Κυριακή που είναι και πιθανά η πιο ζεστή μέρα θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από τους 25, κύριε Λέκα, από το κόσμος στις παραλίες, αυτό μας λέτε τώρα. Ναι, τελειώνει και η καραντίνα και ίσως να είναι κάτι καλό, αλλά θέλει προσοχή βέβαια. Θα είναι πραγματικά μια πολύ καλή μέρα. Οι νοτιάδες είναι εκείνοι οι οποίοι ίσως έτσι μας κρατήσουν λίγο, αλλά κατά τα άλλα αυτή η ζέστη δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό της εποχής. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σπάνια συμβαίνει, αλλά φυσικά το έχουμε ξαναδεί και θα το περάσουμε πιστεύω έτσι χωρίς να μας πειράξει. Κύριε Λέκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή χρονιά με υγεία, να είστε καλά.